Στις προτεραιότητές του, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφέρθηκε ο Στέφανος Γκίκας, μιλώντας στην εκπομπή 7x7 του Ιόνιον TV και του Corfu Channel. Και στο Ιόνιο αλλά και στο Αιγαίο είναι να απαλλαγούν τα μικρότερα νησιά μας από το πρόβλημα της λειψιδρίας. Ένα, να έχουν λιμενικές υποδομές οι οποίες να είναι αξιόπιστες. Σχετικά με την ιδιωτική επένδυση στο λιμάνι της Λευκύμης, μετά τις αντιδράσεις τοπικής κοινωνίας και την άλνηση του Δημοτικού Συμβουλίου της Νότιας Κέρκυρας σε ενδεχόμενη παραχώρηση, διότι ο Υφυπουργός τόνισε πως υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο για την αναβάθμιση του λιμένα. Εφόσον τελικά η κυβέρνηση αποφασίσει να μην προχωρήσει με την επένδυση παραχώρησης, μιλάμε για παραχώρηση, έτσι, ιδιωτική επένδυση δηλαδή, που θα παραχωρηθεί για κάποια χρόνια. Εάν δεν προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, κινούμε με πόρους ευρωπαϊκούς ή από το ΠΟΥΔΟΕ να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο λιμάνι της Λευκύμης προκειμένου να καταστεί σωστό λιμάνι, διότι αυτή τη στιγμή... Λειτουργικό. Μόνο λιμάνι δεν είναι τώρα. Ακριβώς. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έναρξη των πτήσεων των αεροπλάνων στην Κέρκυρα, εκτιμώντας πως θα ξεκινήσουν τις επόμενες εβδομάδες. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι έστω και με αυτόν τον περιορισμένο τρόπο θα μπει το αεροπλάνο τις επόμενες 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, αν η ενημέρωση που έχω είναι σωστή, έτσι, από την εταιρεία μιλάω πάντα. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε να λυθούν κάποια μικρά προβλήματα και στην Κέρκυρα, γιατί αυτό το αεροπλάνο πρέπει να βγαίνει έξω, πρέπει να πλένεται και να επιχειρεί ξανά. Ο Στέφανος Γκίκας εξέφρασε την επίθεσή του πως εντός του καλοκαιριού θα υπογραφεί και η σύμβαση για τη Μαρίνα Μέγκα Γιώτ στην Κέρκυρα. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι μέσα στον αυτό το μήνα, το αργότερο μέσα στον Αύγουστο, θα υπογραφεί η σύμβαση με την Lambda Marines Development για να γίνει Μαρίνα Μέγκα Γιώτ στην Κέρκυρα. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, θα βγει ο διαγωνισμός για τη Μαρίνα της Ημερολιάς στο Βορρά. Επίσης υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τη Μαρίνα της Ιγουμενίτσας. Θυμίζω ότι στη σύμβαση παραχώρησης προβλέπεται να γίνει εκεί πέρα και μια μαρίνα 340 θέσεων κάτω από το Ξενία στην Ιγουμενίτσα. Το προσεχές διάστημα μάλιστα αναμένεται να ανακοινωθούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πρωτοβουλίες για τα μικρά νησιά. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επεξεργάζεται οικονομικά κίνητρα για προγράμματα στέγη στα μικρά νησιά.